ανάμεικτα ήταν και φέτος τα συναισθήματα των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς επιτυχία και αποτυχία όπως κάθε χρόνο αποτυπώθηκε στους πίνακες που και φέτος αναρτήθηκαν στα σχολεία. Εντάξει, καλά είμαι. Λίγο στην έκθεση δεν το περίμενα. Πιο κάτω πήρα από ό,τι περίμενα. Σε όλα τα άλλα καλά. Εντάξει, θα δείξει. Αν πέσουν και λίγο οι βάσεις, περνάμε. Σύμφωνα με τις περσινές βάσεις, μέχρι και 18.555 μόρια. Ναι. Πού ήθελες να περάσεις? Ιατρική πρώτο στόχο, εδώ στο Ηράκλειο. Νομίζω το περνάω. Τελείωσε, αλλά έχει ευχάριστο. Με ευχάριστο αποτέλεσμα. Με τους περισσότερους μαθητές να λαμβάνουν τα αποτελέσματα με μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα, λιγοστοί ήταν εκείνοι που διατήρησαν το έθιμο της συνάντησης στο σχολείο και την πληροφόρηση από τους πίνακες. Εντάξει, συνεχίζουμε. Ένα σταθμός είναι οι πανελλαδικές, λοιπόν. Σίγουρα. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα τι θέλω. Καλά τα πήγα, οπότε θα δω. Χαρούμενη? Ικανοποιημένη, ναι. Λογικά περνάω στην πρώτη μου επιλογή. Ψυχολογία. Αν πέσουν και οι βάσεις θα είναι ακόμα καλύτερα. Χαρούμενη? Πολύ χαρούμενη. Πολύ ευχαριστημένη. Από τους πρώτους των πρώτων, στην Κρήτη, ο Αχιλλέας Σοφοκλής Λιδάκης, που κατάφερε να συγκεντρώσει 19.110 μόρια. Πρώτη του επιλογή, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων. Είμαι πολύ χαρούμενος, έφυγε ένα μεγάλο άγχος, η αλήθεια είναι, και σήμερα το πρωί δηλαδή που ξύπνησα ήμουν πολύ αγχωμένος. Αλλά εντάξει, τώρα χαλάρωσα. Η πορεία δεν ήταν εύκολη, λέει. Όμως η προσπάθεια είχε επιμονή και συγκέντρωση. Στοιχεία που σήμερα αποδείχθηκε ότι τον βοήθησαν εν ώψη της νέας του πορείας σε ένα από τα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας. Σίγουρα δεν είναι ένα πράγμα. Είναι πολλά, πολλά παίζουν ρόλο. Ας πούμε, παίζει η δουλειά, παίζουν σίγουρα οι καθηγητές, η βοήθεια που έχεις και στο σχολείο και στο φροντιστήριο. Γιατί εντάξει, πλέον όλοι κάνουν φροντιστήριο, δεν είναι μυστικό αυτό. Εντάξει, σίγουρα παίζει και το μυαλό, η προσπάθεια. Αυτά νομίζω είναι τα. Και σίγουρα και παίζει και ένα σημαντικό ρόλο η τύχη, ειδικά την τελευταία εβδομάδα, ας πούμε. Η Ραφαέλα Καλαϊτζάκη έδινε δεύτερη χρονιά πανελλαδικές. Η έκθεση πέρυσι τη στέρισε την εισαγωγή τη στην ιατρική. Σήμερα η χαρά τη είναι μεγάλη. Τα 18.765 μόρια που συγκέντρωσε, όχι απλά τη δίνουν την ευκαιρία να εισαχθεί στην ιατρική, αλλά να κάνει και όνειρα για την συνέχεια τη πορεία τη. Μια καινούρια αρχή. Είμαι πολύ χαρούμενη. Ευχαριστώ την οικογένειά μου που με υποστήριξε. Είναι σημαντική η υποστήριξη της οικογένειας. Ναι, γιατί πέρα από την ψυχολογική υποστήριξη είναι και η οικονομική. Για παράδειγμα, φέτος τη νέα ύλη που δεν την είχα διδαχθεί στο σχολείο, αναγκαστικά την έκανα από τα ιδιαίτερά μου. Που ακόμα δείχνει τη δυσλειτουργικότητα του συστήματος, δυστυχώς, και δεν είναι η παιδεία των ίσων ευκαιριών που παρουσιάζουν. Και η Μαρία Ζηδιανάκη έσπασε το φράγμα των 19.000 μορίων, έχοντας πλέον μπροστά της τον ερχόμενο Σεπτέμβρη το στοίχημα με την ιατρική. Τελικά τα κατάφερα, δεν το περίμενα ούτε εγώ ίδια. Είχα ετοιμαστεί για χειρότερα. Αλλά εντάξει, είναι μεγάλη χαρά και όλος αυτός ο κόπος που είναι συλλογικός και δεν είναι μόνο δικός μου. Εντάξει, ολοκληρώθηκε ένας κύκλος πολύ μεγάλος και πολύ δύσκολος και νιώθω απλά υπερήφανη και χαρούμενη. Με στόχο να γράψει όσο καλύτερα μπορούσε και χωρίς να έχει αποφασίσει σε ποια ακριβώς σχολή θέλει να περάσει, ο Άγγελος Φυράκης με 18.775 μόρια στο πεδίο επιστημών υγείας σχεδιάζει ελεύθερα τις επιλογές που έχει, λέγοντας με βεβαιότητα ότι αν υπήρχε ή υπάρχει μυστικό επιτυχίας, αυτό είναι ένας καλός προγραμματισμός που τα περιλαμβάνει όλα. Δεν ξέρω πού θέλω να πω, τι θέλω να κάνω. Πρέπει να βρω τι μου αρέσει πραγματικά και να πάω να το σπουδάσω. Το υγείας είναι ταυτισμένο με τις ιατρικές. Ναι, εγώ πάλι όχι. Δηλαδή τις πιάνουμε, αλλά δεν ξέρω αν το θέλω όντως να πάω ιατρική παρά τα μόρια που έχω γράψει. Αυτό πρέπει να δω. Η αγωνία των υποψηφίων σε ένα μεγάλο της τμήμα ολοκληρώθηκε και η αγωνία εν ώψη των βάσεων των σχολών αλλά και της ορθής συμπλήρωσης του μηχανογραφικού είναι μάλλον τέτοια που δεν θα στερήσει από τους υποψήφιους την ικανοποίηση ενός ανέμελου καλοκαιριού πριν βρεθούν στα πανεπιστήμια τους. Είμαι περήφανη για τον εαυτό μου, γιατί όντως έγραψα καλά παρόλες αυτές τις δυσκολίες που είχαμε, γιατί νομίζω όλα τα παιδιά μέσα στη χρονιά κουραστήκαμε και φορτιστήκαμε πάρα πολύ γενικά. Κατάφερα πιστεύω να φτάσω στα 17.316 μόρια και να μπω CSD. Και νιώθω πολύ ευγνώμων για αυτό το στόχο που έχω περάσει γενικά. Δεν έφυγε αγωνία γιατί δεν τα πήγα όπως τα περίμενα στην έκθεση. Η έκθεση μας έκαψε για άλλη μια φορά. Περίμενες περισσότερο? Περίμενα περισσότερο προφανώς. Δεν ξέρω γιατί τώρα. Πόσα μόρια συγκέντρωσες? Τώρα με αυτούς τους υπολογισμούς που έχουμε κάνει γύρω στα 17.600.
Όσο για εκείνους που μάλλον δεν ικανοποιήθηκαν από τα αποτελέσματα, η προσπάθεια, όπως είπαν, δεν ακυρώνεται και ο σχεδιασμός για την επόμενη κίνηση είναι τέτοιος που περιλαμβάνει πολλές επιλογές και πάντως ελπίδα για το μέλλον.